Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα μιλήσουμε για τους ρόλους του εργοδότη και του υποψηφίου που τείνουν σήμερα να αντιστραφούν. Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν αρκετά μιμίδια μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων υπαλλήλων, τα οποία μετά από κάποια σουρεαλιστική ατάκα του συνεντευξιαζόμενου καταλήγουν στην κλασική φράση «Θα σας καλέσουμε εμείς». Όμως σήμερα, το 2024, φαίνεται ότι η παντοδυναμία του προσφέροντος εργασία έχει πια περάσει. Εάν ήθελα να δημιουργήσω το μιμίδιο των ημερών, θα έλεγα ότι ουδής αναντικατάστατος, αλλά εργοδότης. Η δυσκολία στην έβρεση προσωπικού είναι κάτι που οι πελάτες μου αναφέρουν συχνά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι λίγες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σερβίρουν στην εστίαση ή οι οποίες αδυνατούν να βρουν υπαλλήλους για το σέρβις. Το να βρεις μπαρίστα για καφέ είναι πια σχεδόν αδύνατο. Το ίδιο και να βρεις μπασίστα για συγκρότημα ξενοδοχείου σε νησί. Ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες του τουρισμού αντιμετωπίζουν φέτος τα μεγαλύτερα προβλήματα του recruitment εδώ και δεκαετίες. Ακούστε περισσότερα στο σημερινό podcast. Γιατί άραγε δεν βρίσκω προσωπικό? Οι εποχές όπου μια αγγελία συνόστιζε πλήθη υποψηφίων στο λόμπι της επιχείρησης ανήκουν πια στο παρελθόν. Σήμερα οι πιθανότητες να μην υπάρχει καμία απάντηση σε κάποια αγγελία, ειδικά σε συγκεκριμένους κλάδους, είναι μεγαλύτερη από το να υπάρχουν διψήφιες απαντήσεις για αυτήν. Ακούστε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους παρακάτω. Κάποιους δεν μπορείτε να τους επηρεάσετε. Κάποιους όμως μπορείτε. Νούμερο 1. Brain drain. Η Γεωργία είναι χημικός μηχανικός στην Ελβετία. Ο Μάνος και η Ελευθερία μετακόμισαν στο Εδιμβούργο και η Λίνα κυνήγησε και βρήκε θέση στη Ρώμη. Εδώ και μία δεκαετία η Ελλάδα ζει ένα τρίτο κύμα διασποράς μετά από αυτό των αρχών του 20ου αιώνα και το μεταπολεμικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το λεγόμενο brain drain είναι εδώ και οι προσπάθειες επαναπατρισμού τύπου brain gain μένουν δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις στα χαρτιά. Να σημειώσουμε ότι σε μια αντίθεση με τα προηγούμενα κύματα μεταναστεύσεων, το σημερινό brain drain αφορά υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, περιζήτητους στη σημερινή εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Νούμερο 2. Αλλαγή νοοτροπίας υποψηφίων. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλλαγές στο ζήν και εργάζεστε έχουν πια ξεπεράσει κατά πολύ τον χαρακτηρισμό ραγδαίες. Πράγματα που μόλις πριν από 20 χρόνια ακούγονταν σαν επιστημονική εργασία, όπως η τηλεργασία ή η υβριδική εργασία, είναι πλέον συνηθισμένα και ας μην τα ρίχνουμε όλα στον COVID. Η τάση της κι αλλιώς ερχόταν, απλά ο COVID την επιτάχυνε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων και των υποψηφίων. Το mentality του να τρυπώσουμε σε κάποιο γραφιάκι με έναν πενιχρό μισθό συναντάται πλέον μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες της Finos Films. Οι υποψήφοι αντιδρούν και έχουν φωνή. Η φωνή αυτή μάλιστα ενισχύεται από το μεγάφωνο των κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερες περιπτώσεις επιβολής απαράδεκτων όρων εργασίας. Το τρίτο είναι η χαμηλή μισθή, μια πονεμένη ιστορία. Υπάρχουν άνεργοι, ιδιαίτερα νέοι, που ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά της εργασίας με τον κατώτερο ή περίπου τον κατώτατο μισθό και σκέφτονται τη διαφορά από το Ταμείο Ανεργίας ή το Οικογενειακό Ταμείο Ανεργίας Σύνταξη Γονέως, παππού, γιαγιάς, ξέρετε, είναι μικρή. Οπότε γιατί να παναδουλέψουν? Υπάρχουν όμως και εργοδότες που έχουν καθυλώσει τις αμοιβές τους στα επίπεδα του 1990 ή του 1980. Και νούμερο 4, παράλογες απαιτήσεις. Εάν οι απαιτήσεις για τον εργαζόμενο που ψάχνετε είναι παράλογες, θα περάσετε πολλές μοναχικές μέρες στην επιχείρηση. Για να το πω αλλιώς, εάν στο ξενοδοχείο σας έχετε ανάγκη από ένα εξαιρετικό σεφ, δεν μπορείτε να περιμένετε από αυτό να κάνετε τα ρεπό της ρεσεψιόν και κάθε Σάββατο να καθαρίζει για την πισίνα. Αυτά απλά δεν γίνονται. Τι να κάνετε? Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνετε για το 1 και το 2, δηλαδή το brain drain και την αλλαγή νοοτροπίας των υποψηφίων, εκτός ίσως από το να τα συνειδητοποιήσετε. Ναι. Εάν ψάχνετε εξειδικευμένο developer εφαρμογών cloud, θα δυσκολευτείτε πολύ να τον βρείτε, γι' αυτό και σας προτείνω να πλανάρετε από πολύ νωρίς τις προσλήψεις σας. Από την άλλη πλευρά, οι δικτατορικές συμπεριφορές στο διοικήν μπορεί βραχυπρόθεσμα να σας ωφελούν, αλλά εν τέλει θα βρεθείτε να αποφασίζετε και να διατάζετε μόνο τον εαυτό σας. Όμως, μπορείτε να δουλέψετε το 3 και το 4, τους χαμηλούς μισθούς και τις παράλογες απαιτήσεις. Προσπαθήστε να είστε
πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, ακόμη και σε entry level μισθούς. Αντιληφθείτε ότι πρόκειται για μια μικρή επένδυση τώρα που μπορεί να έχει μια μεγάλη απόδοση μετά. Ο σημερινός εργαζόμενος μετακινείται νομαδικά. Ο δε εξαιρετικός εργαζόμενος αλλάζει πολλές φορές εταιρείες με αδιανόητα ταχύς ρυθμούς. Όσο περισσότερο τον κρατήσετε χάρη στις καλύτερες μισθολογικές συνθήκες, τόσο το καλύτερο για εσάς. Και τέλος, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους που σας οδηγεί να έχετε παράλογες απαιτήσεις από τους εργαζόμενους. Όμως, στο τέλος της ημέρας, από την πλευρά του εργαζόμενου, αυτό είναι και κάτι που δεν τον αφορά. Εάν τον αφορούσε, θα είχε πάρει ο ίδιος τα ρίσκα του στο επιχείρημα. Γι' αυτό, όταν ζητάτε σεφ, ας είναι μόνο σεφ και όχι για παράδειγμα και ναυαγός σώστης. Γιατί ακόμα και αν είναι, δεν θα μπορεί να σας σώσει από το πιθανό ναυάγιο. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast είστε επανειδήν. Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.